Μια πρωτότυπη ιδέα είχαν οι ιδιοκτήτες ενός πλυντήριου αυτοκινήτων στην Κόρινθο, καθώς όσοι επισκέπτονταν το σημείο εκεί, τους περίμενε ο Άι Βασίλης και τους μοίραζε γλυκά και αναψυκτικά. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται σήμερα εδώ, τι γίνεται σήμερα εδώ. Μια χαρά, ωραία πράγματα βλέπω. Ωραία πράγματα, εδώ πέρα είναι τέλεια. Πρωτότυπο με Άγιο Βασίλη. Πολύ πρωτότυπη ιδέα βέβαια. Ναι. Τα παιδιά είναι καλά. Ναι. Πλέον τα αυτοκίνητα σκερνάνε. Ναι, ωραία. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ευτυχία και αγάπη στον κόσμο. Τι γίνεται σήμερα, αυτό είναι πρωτότυπο, έτσι είναι. Βέβαια. Σε όλους προσφέρω. Ό,τι θέλει ο πελάτης. Τα πάντα. Για του χρόνου να είμαστε καλά. Αχ, κούλα μακούς. Χρόνια πολλά. Για πες μας πρωτότυπο αυτού σήμερα, έτσι γίνεται. Αμέ. Για πες μας. Θέλω να αφιερώσω αυτό το χρόνο στη γυναίκα μου, με να είμαστε τρία στη ζωή. Με ένα παιδί. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Έχουμε βάλει κάποια πράγματα, κάποια αναψυκτικά, μελομακάρονα, κάποιες κουραμπιέδες. Αυτό έχει να κάνει όσον αφορά τους πελάτες μας, να τους κεράσουμε, να τους χαροποιήσουμε με την κρίση που υπάρχει και γενικά καθαρά εκτίμηση στο πρόσωπό τους. Αυτές τις μέρες τι βλέπεις, το καλό καιρό έρχεται ο κόσμος. Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος υπάρχει και κρίση υπάρχει. Βέβαια το πλήσιμο πλέον είναι μια πολυτέλεια. Παλιά ο κόσμος το πλήνε 2 και 3 φορές την εβδομάδα. Τώρα μία και δύσκολα και πάλι να τους κάνουμε καλύτερη τιμή. Εντάξει, και εμείς ό,τι μπορούμε να κάνουμε ασφαλώς. Οι τιμές είναι οι καλύτερες, δηλαδή, είναι ή όχι. Άλλοι τις θεωρούν καλές, άλλοι τις θεωρούν πιο ακριβές. Εντάξει, είναι σχετικά όπως κινείται η αγορά. Είναι τιμές όπως κινείται η αγορά. Οι πελάτες είναι ευχαριστημένοι. Κοιτάξτε, προσπαθούμε. Η επιτυχία ενός μαγαζιού δεν είναι να γεμίσουμε ένα μαγαζί και να δείξουμε ότι γεμίσουμε ένα μαγαζί. Είναι να ευχαριστηθεί ο πελάτης και να έχουμε τους ίδιους πελάτες ξανά και ξανά και ξανά. Αυτό είναι. Αυτή είναι η επιτυχία ενός μαγαζιού. Να είστε καλά. Και χρόνο να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Έτσι να είστε καλά. Καλή χρονιά. Υγεία, ευτυχία και αγάπη στον κόσμο. Ναι, αυτό.